Στρατιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι ξεκίνησαν να ψηφίζουν στις προεδρικές εκλογές της Λευκορωσίας. Ο Αλεξάνδρ Λουκασέγκο αναμένεται για πέμπτη φορά να συνεχίσει την ηγεμονία του, έχοντας αυτοπροσδιοριστεί προτριετία σε συνέντευξή του στο Reuters ως ο τελευταίος δικτάτορας στην Ευρώπη. Λίγα 24 ώρα μετά το βραβείο Νόμπελ που πήρε, η συγγραφέα Σβετλάν Αλεξίεβιτς εξαπέλυσε μύδρους κατά του Αλεξάνδρ Λουκασέγκο, κατηγορώντας τον για σταλινική νοοτροπία. Δεν έχει σημασία για τον Λουκασέγκο το πώς ψηφίζουμε. Όπως έλεγε και ο Στάλιν, δεν έχει σημασία ποιος ψηφίζει και με ποιον τρόπο. Αυτό που έχει σημασία είναι ποιος παίρνει τις ψήφους. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να περιμένουμε εκπλήξεις και όλοι θεωρούν πως ό,τι συμβαίνει στη Ρωσία και στη Λευκορωσία θα συνεχίσει να συμβαίνει επί Μακρόν. Στο Μίνσκ, οπαδοί της αντιπολίτευσης πραγματοποίησαν διαδήλωση κατά του Λευκορώσου ηγέτη. Θεωρούν ότι οι εκλογές είναι μια παροδία και πως τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα όσο ο Λουκασέγκο παραμένει στην εξουσία.